Με αναφορές στα προγράμματα των κομμάτων για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που ταλανίζουν τους επαγγελματίες όλων των κλάδων με κυρίαρχο αυτό της ρευστότητας. Ο στόχος, τουλάχιστον ο δικός μας, είναι να συνεχίσει η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, να ανέβουν οι μισθοί, που αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας, και να ολοκληρωθούν τα αναπτυξιακά έργα που έχουμε όλοι τόσο πολύ ανάγκη. Στα βασικά σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σταθάκης, χαρακτηρίζοντας ως κομβική τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η ελληνική οικονομία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι εγκλωβισμένη σε μια παγίδα χρέους, ταυτόχρονα παγιδευμένη στα χρέη απέναντι στην εφορία και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Χωρίς αυτή την επίλυση του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αποδεσμευτεί και να απελευθερωθεί η επιχειρηματικότητα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα. Αναγκαίο χαρακτήριζε τον δανεισμό των επιχειρηματιών με χαμηλά επιτόκια ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, Παντελής Πετσετάκης, ενώ για τον βραχνά των κόκκινων δανείων μίλησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αλέκος Μαρινάκης. Είναι η έλλειψη προσωπικού και η αύξηση των επιτοκίων, επομένως η ρευστότητα είναι το μέγιστο. Θεωρώ ότι με τις κινήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μειωθεί το βασικό επιτόκιο αναφοράς και δανεισμού της ΕΚΟΤΟΥ προς τις εμπορικές τράπεζες, είναι προς την κατεύθυνση έτσι ώστε να λυθεί και να μπορούν επιχειρήσεις να δανειστούν χαμηλότερα δάνεια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν ένα μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας, όταν ουσιαστικά το 68% από αυτών είναι κοκκινισμένες, έχουν πάει ήδη για τα δανεία τους, έχουν γίνει κόκκινα και πάνε για πληστηριασμό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων, Γιάννης Παυλάκης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες χρηματοδότησης των επαγγελματιών, κάνοντας λόγο για αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το νέο ΕΣΠΑ. Δυστυχώς για την ώρα, όπως φαίνεται, αποκλείονται οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μιλάμε και το 95% της επιχειρηματικότητας των επιχειρηματιών κάτω από 9 υπαλλήλους, από 0 σε 9 υπαλλήλους. Άρα θα πρέπει να το ξανασκεφτούν οι κυβερνώντες. Επαναλαμβάνοντας τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η διεθνής κατάσταση επιβάλλει κυβερνήσεις που να αποφασίζουν γρήγορα και ηγέτες που να εκπροσωπούν τη χώρα τους αξιόπιστα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι θα κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης το αρνείται. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης βάζει ως προϋπόθεση να μην είναι ο Βαρουφάκης και να μην είναι και ο Τσίπρας. Δύσκολα τα βλέπω όλα αυτά και η χώρα περιπέτειες δεν αντέχει. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σταθάκης είπε ότι συστηματικά υποβαθμίζεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό φάνηκε στις εκλογές του 19, που υπολόγιζαν ότι θα είναι στο 28, ήταν στο 32. Άρα, γενικώς είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν οι διαφορές αυτές που καταγράφονται, σεβόμενοι απόλυτα τις δημοσκοπήσεις, είναι σε ένα επίπεδο τέτοιων 3-4 μονάδων, νομίζουμε ότι είναι ανοιχτό η μάχη 100% για την πρωτιά. Στην ανοιχτή σύσκεψη για την επιχειρηματικότητα, στα Χανιά συμμετείχαν παράγοντες όλων των επιχειρηματικών κλάδων.